ένας ωραίος άντρας που όμως κάποια στιγμή τα παράτησε όλα. Θεωρώ ότι αυτό το επάγγελμα έκανε τον κύκλο του. Δεν είχα ιδιαίτερη διάθεση να παραμείνω στο κύκλωμα μόνο και μόνο για την αυτοπεποίθησή μου. Συνέχισα με άλλες δραστηριότητες, κυρίως την εστίαση. Πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ασχολούμαι με ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει. Είναι καθαρά ψητοπολείο. Είναι ένα πολύ πολύ κεντρικό σημείο. Μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει εδώ, στην Αθηνάς. Σου είχαν κάνει πρόταση να πας στο Survivor. Ναι, μου είχε γίνει η πρόταση, αλλά είναι λίγο ταλαιπώρια νομίζω. Παρόλο που έχω μεγαλώσει σαν αθλητής, έπαιζα πολλά χρόνια μπάσκετ και τυχαίνει και στο τωρινό Survivor να παίζει ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Γιώργος Κοψιδάς. Και είμαστε σκληραγωγημένοι πολλά χρόνια από τον αθλητισμό. Είμαστε και συμπαίκτες στο μπάσκετ και ήμασταν και τσολιάδες στην προεδρική φρουρά μαζί. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Γιώργο. Ναι, δεν νομίζω ότι θα πήγαινα εγώ. Είχε πει ότι του είχαν κάνει την πρόταση. Το συζητήσαμε. Ο Γιώργος δεν είναι τόσο πολύ των παιχνιδιών, του gossip που βλέπουμε ότι απέχει σε αυτό το παιχνίδι. Απλά τον τράβηξε το κομμάτι του αθλητικό. Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό timing και πολύ σωστά έκανε και πήγε. Εσύ δηλαδή τον ενθάρρυνες όταν σου το είπε? Σαφέστατα. Τι τύπος είναι ο Γιώργος ο Κοψιδάς? Είναι ένα πάρα πολύ ισορροπημένο παιδί. Τα έχει βρει πάρα πολύ καλά με τον εαυτό του. Νομίζω ότι αυτές οι συνθήκες εκεί για τον Γιώργο είναι τα μαμ. Ενώ λοιπόν τον είχαν βαφτίσει στην ομάδα ήρωα πολλές φορές, βρέθηκε κάποια στιγμή ο Περικλής και είπε ότι είναι ένα διαβολικό άτομο ο Κοψιδάς. Όχι, δεν είναι καθόλου διαβολικός ο Γιώργος, είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο παιδί. Ο καθένας προσπαθεί νομίζω να δώσει την παρουσία του με το διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι. Είτε όντως κάποιοι επιθετικοί, κάποιος δημιουργώντας σύντρικες. Ο καθένας δίνει να δώσει το στίγμα του διαφορετικά και ευελπιστείς να διορθωθούν τα πράγματα. Πιστεύεις ότι είναι ένας παίκτης που θα πάει στον τελικό? Πιστεύω ότι μπορεί να πάει, ναι. Ναι, ναι. Αν καλυτερέψει τα πράγματα και φάνηκε λιγάκι, νομίζω ότι έχει πορεία ο Γιώργος, ναι. Κάποια γυναίκα που τον περιμένει εδώ έξω? Αυτό θα το ρωτήσετε όταν θα βγει. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του.